Μάλιστα. Για πάμε να δούμε την επικαιρότητα ευρύτερα και το τι συμβαίνει στην ευρύτερη γειτονιά μας. Είναι εδώ μαζί μου ο κύριος Ιωάννης Μίτσιος, ο οποίος είναι συγγραφέας, διεθνολόγος. Κύριε Μίτσιο, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV. Λοιπόν, τώρα θα προσπαθήσουμε να δούμε με τη δική σας ματιά, που γνωρίζετε καλύτερα τα πράγματα, τι συνέβη στη Βόρεια Συρία μετά την τουρκική εισβολή. Ποιοι κέρδισαν, ποιοι έχασαν. Σε αυτή τη φάση, ποιοι είναι κερδισμένοι, ποιοι είναι χαμένοι. Γιατί τα πράγματα έχουν μια δυναμική, μια ρευστότητα. Και σε μια δεύτερη φάση, αυτοί που φαίνονται τώρα ηττημένοι μπορεί να κερδίσουν. Αλλά σε αυτή τη φάση, στο πολύπλοκο παζλ τη Μέση Ανατολή, μετά την τουρκική εισβολή, ποιοι έχουν κερδίσει, ποιοι έχουν χάσει. Έχετε δίκιο. Φαίνεται ότι σε πρώτη φάση η αποφασιστικότητα και η πυγμή που έδειξε η Τουρκία αναγνωρίστηκε από τι μεγάλε δυνάμει, τη Ρωσία και την Αμερική. Φάνηκε δηλαδή ότι όποιο υπερασπίζεται με δύναμη, με σθένος τα συμφέροντά του. Και μπορεί να ισορροπήσει πολύ εύκολα και δύσκολα ταυτόχρονα έτσι, σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Στη συνέχεια έχουμε το ρόλο της Ρωσίας που ουσιαστικά φαίνεται ότι αναπροσαρμόζει την παρουσία όλων των δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Φεύγοντας οι Αμερικανοί γίνεται κατά κάποιο τρόπο ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, ο οποίος μοιράζει την τράπουλα στην περιοχή. Ο Άσαντ και αυτός βγαίνει κερδισμένος, διότι σε όλη αυτή την δυναμική ξαναπηγαίνουν τα στρατεύματα στο βορρά της χώρας του, που δεν μπορούσε τόσα χρόνια με τον πόλεμο με τον τρομοκρατία και τον εμφύλιο τον εσωτερικό που είχε και την κουρδική αυτονομία. Και επίσης οι Κούρδοι γλιτώσανε μεγάλο και βαρύ φόρο αίματος από μια σύγκρουση με την Τουρκία που ήταν σε βάρος τους λόγω στρατιωτικών μεγεθών. Και η Αμερική, μπορεί εμείς να λέμε ότι στην παρούσα φάση έφυγε από το προσκήνιο στη Μέση Ανατολή, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχει εκλογές προεδρικές κατά τη διάρκεια του 20 και κοιτάζει τα δικά της συμφέροντα και θέλει να περιχαρακώσει όσο το δυνατόν περισσότερο, να μην αιμορραγήσει οικονομικά και στρατιωτικά. Αλλάξτε λίγο τον τόνο στο επώνυμο του κυρίου Μίτσιου, παρακαλώ, στο control. Κύριε Μίτσιο, τώρα με όλα αυτά που συνέβησαν και με την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας, ο Ερντογάν μπορεί να του έχει ανοίξει η όρεξη, όπως γράφουν και κάποια δημοσιεύματα ελληνικών εφημερίδων, και να δημιουργήσει συνθήκες στρατιωτικής εμπλοκής στην Κύπρο ή και στο Αιγαίο? Νομίζω ότι άμεσα δεν θα το κάνει σε πρώτη φάση. Το πιο, κατά την άποψή μου, επικίνδυνο είναι να συνεχίσει εντός εισαγωγικών αυτό το bullying της εξωτερικής πολιτικής, είτε στα νησιά του Αιγαίου, είτε στην ΑΟΣ με το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, τους ώστε να φέρει τους μεγάλους παίχτες και αυτούς στο παιχνίδι και να πει ότι κοιτάξτε, αν δεν με βάλετε και εμένα στο παιχνίδι, θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα στην περιοχή. Και ενδεχομένως πάλι, και εφόσον είδε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τον απείλησε ουσιαστικά, ούτε με κυρώσεις, ούτε πόνεσε για τις κινήσεις που έκανε. Άρα λοιπόν θα συνεχίσει ανενόχλητος. Το θέμα είναι στη δικιά μας μεριά να ενισχύσουμε το εσωτερικό μέτωπο, τα εξωτερικά μας σύνορα και βέβαια να ξέρουμε ότι αυτοί που σήμερα λένε ότι είναι μαζί μας, μπορεί αύριο να μην είναι και θα πρέπει να βαστούμε στα πόδια μας. Ούτε καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Μίτσιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταρχάς μπορεί να προστατέψει ένα μέλος της, όπως η Ελλάδα. Θεωρητικά, αλλά δεν έχει δικό της στρατό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολλά συμφέροντα, πολύπλοκα συμφέροντα. Είδατε τι έγινε τώρα και με τις εξαγωγές εξοπλισμού στρατιωτικού προς την Τουρκία και για τη Συρία. Δεν έγινε τίποτα. Και από την άλλη πλευρά, ούτε η Frontex για το δικό μας το ζήτημα, το μεγάλο με τους πρόσφυγες και μετανάστες στα νησιά και στο Αιγαίο, μπόρεσε να κάνει τη δουλειά της και επαρκώς να προστατεύσει τα ευρωπαϊκά σύνορα. Άρα λοιπόν δεν θα έλεγα ότι μπορούμε να περιμένουμε πολλά πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ταλανίζεται και από το Brexit. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με το Brexit? Ακριβώς. Μπορεί να γίνει μια πρόγνωση τώρα σε αυτό? Έχω την αίσθηση ότι τον τελευταίο λόγο υπάρχει η μία πλευρά που λέει να δώσουμε παράταση μέσω του Ευρωκοινοβουλίου και ο γερμανικός άξονας. Απ' την άλλη μεριά όμως με ανησυχούν οι δηλώσεις της Γαλλίας, που είπε ότι έχουμε κουραστεί πια, κάποια στιγμή πρέπει να αναλάβουν και οι Βρετανοί τις ευθύνες τους και ενδεχομένως να πάμε σε ένα άτακτο Brexit την άλλη εβδομάδα, 31 Οκτωβρίου, που και οι δύο οι πλευρές ουσιαστικά, και μια παράταση να γίνει, τι νόημα θα έχει? Τέσσερις συμφωνίες περάσανε, τις απέρριψε το Βρετανικό Κοινοβούλιο, έχει πολλωθεί, έχει διχαστεί η Βρετανική κοινωνία, η Βρετανική κυβέρνηση θέλει μια και καλή να ξεμπλέκει με το Brexit. Αυτό βέβαια επηρεάζει και τις άλλες χώρες. Άρα όλο αυτό λοιπόν, δείτε ποιος θα ασχοληθεί μετά με το Αιγαίο, με την Κύπρο. Στη Βαρκελόνη έχουν άλλα ζητήματα. Έτσι είναι. Η Γερμανία είναι σε φάση οικονομία της προύφεσης.
Με χαμηλούς δείκτες εξαγωγής άρχισαν και πέφτουν. Άρα έχουμε πολλά ζητήματα για το 20. Πώς βλέπετε την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από 5 χρόνια, αν μπορεί να πει κανείς μέσα σε αυτό το παγκόσμιο ρευστό, το οποίο μπορεί να κάνει κανείς μια σε ένα βαθμό ασφαλή πρόγνωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από 5 χρόνια, θα είναι ίδια, θα είναι μικρότερη? Εγώ νομίζω ότι θα έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση 2 ταχυτήτων, φεύγοντας η Αγγλία, θα μείνει ο γερμανικός πυρήνας με το ευρώ και οι υπόλοιπες χώρες στον περίγυρο. Και οι Γάλλοι στις υπόλοιπες χώρες. Η Γαλλία προσπαθεί να έχει και μια αυτονομία από τη γερμανική πολιτική τελευταία και να παίξει και ένα ευρύτερο ρόλο στην Μεσόγειο. Αλλά όλα θα εξαρτηθούν και από την Αμερική και για το ρόλο της Ρωσίας, ο οποίος δεν έχει μπει τελευταία λέξη στην Ευρώπη ακόμη. Μάλιστα. Βαλκάνια. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στη Βόρεια Μακεδονία μετά την μη αποδοχή από τη Γαλλία, μετά το βέτο της Γαλλίας, στην ενταξιακή διαδικασία αυτής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Συμφωνία των Πρεσπών κινδυνεύει? Κινδυνεύει άμεσα. Η Γαλλία ήταν ένα σοκ για τους Σκοπιανούς, αλλά και βέβαια και για τους δικούς μας διαμορφωτές εξωτερικής πολιτικής, που όπως είπε και ο πρώην Υπουργός προχθές, ότι δεν είχε υπολογίσει καθόλου καν αυτή την παράμετρο ότι θα μπορούσε να συμβεί. Απ' την άλλη μεριά ήταν προαπαιτούμενο για να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις να κλείσει το θέμα των Σκοπίων. Το ονοματολογικό. Εδώ θα έλεγα ότι εμείς φανήκαμε εντός εισαγωγικών ίσως τα θύματα της όλης ιστορίας. Μπήκε η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ, ήταν ένα βήμα να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα αν επικρατήσουν εθνικιστικές δυνάμεις στις επόμενες εκλογές, μόνοι τους θα ζητήσουν να καταρρεύσει η συμφωνία, να φύγουν από τη συμφωνία και να μπούμε σε άλλες ατροπούς πολιτικής, διότι δεν έχουν κλείσει τα Βαλκάνια, έχουμε από πάνω τη Σερβία, έχουμε το Κόσοβο, τη Μεγάλη Αλβανία. Να επανακάμψει η Ρωσία στην περιοχή, αν σε περίπτωση που η Αμερική δεν ασχοληθεί όπως έγινε στην Μέση Ανατολή. Άρα θα ανοίξει πολύ το παιχνίδι τους επόμενους μήνες. Τα Βαλκάνια δηλαδή μπορεί να είναι η αποθήκη πυρίτιδας όπως παλιότερα, πριν πολλές δεκαετίες. Ιστορικά. Μπορεί να υπάρξει εδώ μετά από μια μεγάλη περίοδο ειρήνης. Εντάξει, εκτός Γιουγκοσλαβίας που κάποια στιγμή υπήρξε πόλεμος. Είχαμε πολλές δεκαετίες ειρήνης. Μπορεί αυτό να αλλάξει? Είναι λίγο απίθανο, αλλά από την άλλη πλευρά εδώ είναι Βαλκάνια και δεν είναι επεξεγγέλας. Συγκρούονται πολλά συμφέροντα γεωπολιτικά, ο νέος δρόμος του μεταξιού, η αγωγή, δηλαδή θέλουμε μια ημερίδα να αναλύουμε. Έτσι είναι. Έχει ενδιαφέρον ο λόγος σας, η σκέψη σας με ενδιαφέρουν πολύ. Έχω δεσμευτεί όμως να σας αποδεσμεύσω, γιατί πρέπει να προλάβετε το αεροπλάνο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μίτσιο. Εγώ ευχαριστώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία. Τώρα, κυρίες και κύριοι, η αναγκαιότητα είναι ένα κανονιστικό πλαίσιο για ορειβατικές ή πεζοπορικές δραστηριότητες στα βουνά. Τα 2 νεαρά άτομα που πρόσφατα χάσαν τη ζωή τους στα βουνά της Ηπείρου ανέδειξαν με τραγικό τρόπο αυτή την αναγκαιότητα.